Καλημέρα κύριε Μελά. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα. Για πείτε μου αρχικώς, με τι αίσθηση μένετε με αυτό το στικάκι του προσχεδίου προϋπολογισμού για το 2025? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ένα κλασικό σχέδιο προϋπολογισμού Μητσοτάκη-Χατζηδάκη. Δηλαδή, απόλυτη προσαρμογή σε μια δημοσιονομική επιτυχία υπέρμετρη, ώστε να γεμίσουν τα δημόσια ταμεία, όσο γίνεται περισσότερο λόγω του πληθωρισμού, της ακρίβειας και πάει λέγοντας, με στόχο ένα πολύ μικρό κομμάτι από αυτό να δοθεί, να επιστρέψει, ας το πούμε όπως λέει η κυβέρνηση, στην κοινωνία, και το υπόλοιπο να πάει για την αποπληρωμή του χρέους, έτσι ώστε να εμφανιστεί η εικόνα ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία τηρεί τις υποχρεώσεις ως προς τους ξένους δανειστές στο έπακρο και ότι είναι ανοιχτή για την εισρωή πόρων λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής, πόρων οι οποίοι πάνε στις ιδιωτικοποιήσεις, δηλαδή σε όλα ό,τι έχουν μείνει πια και δεν ξέρω τι έχει μείνει να πουληθούν, και στην αγορά ακόμα και της ιδιωτικής περιουσίας των Ελλήνων, όπως είναι τα σπίτια τους, όπως είναι τα ξενοδοχεία τους και πάει λέγοντας. Άρα σε τίποτα λέτε δεν μεταβάλλεται η συνταγή που ισχύει? Απολύτως σε τίποτα, τίποτα. Και θα σας πω δύο στοιχεία. Οι δαπάνες, η αυτό που επιστρέψει στην κοινωνία σύμφωνα με το ισοζύγιο, με το προσχέδιο, είναι περίπου 1,1 δισεκατομμύρια, τη στιγμή που οι φόροι αυξάνονται κατά 2,5 δισεκατομμύρια. Προσέξτε, η εξήγηση της κυβέρνησης, διαβάστε, καταρχάς το προσχέδιο είναι ένας ύμνος για την οικονομική πολιτική του οικονομικού επιτελείου, δηλαδή το ίδιο. Δοξάστε με, μάλιστα. Ναι. Για τον εαυτό του, μιλάει καταπληκτικά για τον εαυτό του, τα κάνει όλα τέλεια. Δεν υπάρχει μία γραμμή, μία φράση που να θέτει σε κριτική κάτι το οποίο δεν έγινε. Ακόμα και εκεί που δεν έγινε, λέει ότι έγινε και θα γίνει καλύτερα αύριο. Τίποτα δεν έχει πάει κακά σε αυτή τη χώρα. Θα σας πω κάτι. Ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ, που είναι το δείγμα, υπολογίζεται περίπου για το 2025 στο 2,2-2,3%. Αν κοιτάξετε τις προβλέψεις για τους φόρους το 2025, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, είναι 3,7. Άρα υπερβαίνουν το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Αν κοιτάξουμε το ΦΠΑ, αυξάνεται που αφορά κυρίως τα καταναλωτικά προϊόντα, και είναι ο φόρος για τα προϊόντα κατανάλωσης, αυξάνει κατά 5% έναντι 2,2 που αυξάνει το ρυθμό μεγέθυνσης. Καταλαβαίνετε δηλαδή αμέσως, δεν χρειάζεται να είσαι πανεπιστήμων, καταλαβαίνετε αμέσως ότι υπάρχει μια νέα αφέμαξη φορολογική από την κοινωνία, η οποία, όπως σας είπα, κατευθύνεται σε αυτούς τους συγκεκριμένους στόχους. Επίσης να σας πω ένα άλλο στοιχείο. Αυτό που λέει ότι προέρχεται η κυβέρνηση, ότι οι αυξήσεις των φόρων προέρχονται και από το φόρο εισοδήματος. Προσέξτε, το φόρο εισοδήματος υπολογίζεται θα έρθει στο 4,4%, άρα παραπάνω από το ρυθμό μεγέθυνσης. Αλλά προσέξτε, ο φόρος φυσικών προσώπων, δηλαδή οι άνθρωποι, ο ρυθμός αύξησης είναι 6,1, ενώ ο ρυθμός των νομικών προσώπων των εταιριών είναι 1,3. Δηλαδή έχουμε μεγαλύτερες αυξήσεις σε αυτό το τομέα. Επομένως, σαφέστατα, με μια κουβέντα, είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος κοιτάει στο εξωτερικό, κοιτάει δηλαδή στη δημοσιονομική προσαρμογή, κοιτάει να είναι εντάξει προς τις υποχρεώσεις εντός εισαγωγικών προς τους ξένους, να είναι εντάξει προς το τι θέλουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού, τα funds κτλ., με στόχο στο μυαλό του οικονομικού επιτελείου να εισρεύσουν πόροι ώστε να συνεχιστεί αυτή η μεγέθυνση. Όμως θέλω να σας πω κάτι, αν μου επιτρέπετε και θέλετε να κάνετε μια ερώτηση. Βεβαίως, θέλω να πω ότι η μεγέθυνση του ΑΕΠ, έστω και αυτή 2,2, 2,1, 2,3 εν πάση περιπτώσει,
οφείλεται σε τρεις βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η πόλη στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αν κοιτάξετε και στον προϋπολογισμό το περσινό της, αλλά και στο προσχέδιο, θα δείτε ότι οι πόροι που μπαίνουν για επενδύσεις θα φτάσουν στα 5 δισεκατομμύρια, συμμετέχουν σε πάνω από το μισό στη μεγέθυνση. Οι πόροι αυτοί όμως σταματάνε το 2026. Το 2026, καλά λέω. Άρα εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Τι θα αντικαταστήσει αυτούς τους πόρους, οι οποίοι πάλι είναι πόροι που έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεύτερον, η μεγέθυνση οφείλεται στη συνεχή μείωση της ανεργίας, δηλαδή είναι μια μεγέθυνση επεκτατική. Δεν στηρίζεται στην αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος, δεν στηρίζεται δηλαδή στην αύξηση της παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα εξακολουθεί να είναι όπως ήταν τα τελευταία 5 χρόνια σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το μέσο όρο. Είναι ακριβώς στο ίδιο επίπεδο, να μην πω ότι μειώνεται κιόλας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όσο υπάρχουν θέσεις εργασίας χαμηλής αμοιβής σε τομείς εστίασης, έχω γράψει ένα άρθρο το οποίο φαντάζομαι θα το είδατε. Ναι, θα το πούμε μετά. Είναι απλά, δεν χρειάζεται και εκεί να δείτε πού δημιουργούνται οι θέσεις εργασίας από το 2015 μέχρι το 2023. Θα καταλάβετε ότι δεν είναι δυνατόν η ελληνική οικονομία να προχωρήσει, να αυξήσει την παραγωγικότητά της, να αλλάξει το παραγωγικό της υπόδειγμα, όταν οι θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργούνται είναι αυτού του χαρακτήρα. Και το τρίτο στηρίζεται στην εισδροή πόρων, άμεσες ξένες επενδύσεις, αυτό που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση όπως σας έλεγα, οι οποίες όμως κυρίως, να μην πω μοναδικά, αλλά κατά μεγάλη πλειοψηφία, κατευθύνονται στην αγορά κυρίως κατοικιών, ξενοδοχείων και συναφών δραστηριοτήτων. Real estate, μάλιστα. Επομένως, αυτό είναι το μοντέλο. Αυτό το μοντέλο για να μπορέσει να λειτουργήσει θα πρέπει να κάνει συνεχή δημοσιονομική προσαρμογή αυτού του είδους, να δίνει φιλοδορήματα σε ορισμένες κατηγορίες από αυτά που περσεύουν εξαιρεσή του και να κρατάει χαμηλά τις αμοιβές εργασίες. Θέλω να σας ρωτήσω αρχικώς, κύριε Μελά, αν σας λέει κάτι, γιατί πάντα τα ψάχνετε σε βάθος, το γεγονός ότι με βάση και αυτό το προσχέδιο προϋπολογισμού τα έσοδα από τους έμεσους φόρους είναι περισσότερα από τα έσοδα από τους άμεσους φόρους. Και αν το συνδυάζεται και με την ακρίβεια που υπάρχει, που σημαίνει όμως ότι γεμίζουν ακόμη καλύτερα από την ακρίβεια τα ταμεία του κράτους. Έχετε απόλυτα δίκιο. Αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό, διαχρονικό χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας, που αν δείτε όλους τους αναλυτές, όλους τους κυβερνώντες, όλους τους πολιτικούς εδώ και 40 χρόνια, μας λένε ότι αυτό το 70-30 ήταν 65-35, εν πάση περιπτώσει, που είναι 65 είναι η έμεση, 35 ας πούμε ότι είναι η άμεση, ότι πρέπει συνέχεια να μειωθεί, διότι σαφέστατα δεν συνάδει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το τι γίνεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι άδικο, διότι οι έμεσοι φόροι τους πληρώνουν οριζόντια όλοι οι φτωχοί. Επομένως είναι άδικος φόρος, δεν είναι δίκαιος φόρος και πρέπει σιγά σιγά να αλλάξει αυτή η σχέση. Δυστυχώς δεν αλλάζει αυτή η σχέση. Μάλιστα. Παραμένει. Και είναι ακόμα ένας μύθος, ο οποίος συνεχίζει να λέγεται και να μας κουράζει από τους πολιτικούς, όπως είναι και ο άλλος μύθος, η επερχόμενη συνεχώς αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος, το οποίο ήμουν νιός και γέρασα και δεν έγινε και δεν πρόκειται να γίνει. Θα το δούμε αυτό σε λίγο. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη. Αισθάνεστε ότι και αυτό το προσχέδιο προϋπολογισμού, το είπατε με έναν τρόπο, είναι εναρμονισμένο στις επιταγές της Ευρωζώνης, οι οποίες δεν ξεφεύγουν από το σκληρό δημοσιονομικό της πειθαρχίας, αλλά δεν απαντάνε ταυτόχρονα σε ένα δομικό θέμα? Όλοι οι εταίροι της Ευρώπης και όλοι οι μεγάλοι Ευρωπαίοι οικονομολόγοι δεν υπολογίζουν την ενέργεια στο ζήτημα της παραγωγικής βάσης κάθε χώρας. Δεν την υπολογίζουν. Κοιτάξτε, καταρχάς το πρώτο σκέλος, σαφέστατα, είναι εναρμονισμένο απολύτως με τις υποχρεώσεις, σας το είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση, έτσι, ότι είναι εναρμονισμένο με τα κελέσματα της δημοσιονομικής προσαρμογής, η οποία επανέρχεται σιγά σιγά και δραστικά στην Ευρώπη. Επίσης, δεν είναι μόνο σε αυτά τα κελέσματα, είναι εναρμονισμένο και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας όσον αφορά την εξυπηρέτηση του χρέους. Η Ελλάδα πρέπει να παράγει συνεχώς πλεονάσματα, πρωτογενή πλεονάσματα πάνω από 2%. Ήδη το 2025 υπολογίζουν ότι θα πάμε στο 2,5% του ΑΕΠ, πρωτογενές πλεόνασμα.
Δεν μας το ζητάνε, μας ζητάνε 2,1, αλλά εμείς θα πάμε 2,5. Θα έχουμε μεγαλύτερη απορρόφηση προκειμένου να δείξουμε ότι μπορούμε να εξυπηρετήσουμε το χρέος. Όμως σας ερωτώ, ένα χρέος το οποίο έχει φτάσει, έχει ξεπεράσει το χρέος της γενικής κυβέρνησης, είναι 356 δισεκατομμύρια κατά μάστερ, και το χρέος το κρατικό είναι 404 δισεκατομμύρια, εν πάση περιπτώσει γύρω στα 400 δισεκατομμύρια, δεν έχει καμία σημασία τώρα. Νομίζετε ότι υπάρχει περίπτωση να αποπληρωθεί ποτέ αυτό το χρέος? Υπάρχει κανένας σοβαρός οικονομολόγος ή πολιτικός που θεωρεί ότι θα αποπληρωθεί αυτό το χρέος ποτέ? Άρα η όλη μας προσπάθεια είναι να αποπληρώσουμε το χρέος, να είμαστε εντάξει με τους, με τους ξένους μόνο, και να μην καθυπερβολή, ή θα πρέπει να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας όσο μας το ζητούν και όσο μπορούμε να το κάνουμε, και όλοι οι άλλοι πόροι πρέπει να διοχετευτούν στην ανάπτυξη, στη μεγέθυνση της οικονομίας και στην ανάπτυξη της ευημερίας των εισοδημάτων των ανθρώπων? Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε και μία ακόμη παράμετρο και θα έρθω στο παραγωγικό μοντέλο, που ξέρω ότι το λέτε και το ξαναλέτε, το θέμα είναι ποιος θα ακούει. Ακούστε εδώ. Οι μισοί φορολογούμενοι χρωστούν στην εφορία. 2,1 εκατομμύρια φορολογούμενοι είναι στον προθάλαμο των αναγκαστικών μέτρων. 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες είναι με τις κατασχέσεις επιθύρας. Και το πιο βασικό είναι ότι με χρέη στην εφορία εμφανίζονται οι μισοί φορολογούμενοι. 3,83 εκατομμύρια υπόχρεοι χρωστούν 107,3 δις. Και έρχεται και το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους και λέει: μειώνεται ο αριθμός των οφειλετών που χρωστούν, προσέξτε, έως 10.000 ευρώ. Οι μικροί δηλαδή, αυξάνεται όμως ο αριθμός αυτών σε όλες τις άλλες κατηγορίες χρεών, με τη μεγαλύτερη να εντοπίζεται στην κατηγορία μεταξύ 10.000 και 100.000 ευρώ. Δεν μας λένε κάτι όλα αυτά για τη φέρουσα ικανότητα? Μας λένε κάτι, όμως πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Όλα αυτά τα οποία δεν μπορούσαν να μπουν στο σχέδιο του προϋπολογισμού. Γι' αυτό το σχέδιο του προϋπολογισμού, ας το πούμε έτσι, κοιτάζει μόνο λιγάκι τη δημοσιονομική πλευρά της ελληνικής οικονομίας. Υπάρχουν χιλιάδες προβλήματα που, όταν συζητάμε συνολικά για την ελληνική οικονομία, θα μπορούσαμε να τα δείξουμε. Ένα από αυτά είναι αυτό το οποίο αναφέρατε, διότι ο προϋπολογισμός, ας πούμε, δεν αναφέρεται καθόλου στο, γιατί συζητάτε για το δυτικό χρέος, δεν αναφέρεται καθόλου στο δυτικό χρέος. Έτσι, δεν αναφέρεται το τι χρωστάει ο κόσμος, δεν αναφέρεται στα προβλήματα τα οποία έχει ο πολίτης για την ακρίβεια. Επομένως, δηλαδή, όταν μιλάμε για τον προβλήματα, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για αυτά. Όχι ότι δεν υπάρχουν, μην παρεξηγηθώ, αλλά υπάρχουν και άλλα τόσα προβλήματα. Επομένως, έχετε δίκιο, έτσι είναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Παραδείγματος χάρη, και το ίδιο το κράτος χρωστάει. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του, αν κοιτάξετε το προσχέδιο προϋπολογισμού, θα δείτε ότι, αν θυμάμαι καλά, δεν έχουν μειωθεί καθόλου. Δηλαδή χρωστάει περίπου 2,6 τον Ιούλιο του 2004. Τον Ιούλιο του 2023, ένα χρόνο πριν, χρωστάγε 2 δις. Δηλαδή 600 εκατομμύρια παραπάνω. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν κρυφές πληγές μέσα στην ελληνική οικονομία, στο δημοσιονομικό, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται προκειμένου να εμφανιστούν αυτά τα αποτελέσματα τα πρωτογενή. Τώρα, επειδή είπατε για το πώς διαμορφώνεται στα προσχέδια και όχι μόνο η περίφημη μεγένθηση. Προσέξτε τώρα. Το ένα είπατε σωστά, είναι οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωραία, θα σας πει κάποιος. Αλλά αυτοί οι πόροι κατευθύνονται από πάνω προς τα κάτω, όπως μας έλεγαν, ή έχουν φρακάρει στο πάνω, στο ρε τυρέ, και τελειώσαμε? Κοιτάξτε, τώρα θα σας πω και το προηγούμενο άρθρο μου στη γνωστή ιστοσελίδα. Έτσι, αν χρηματοδοτεί το τραπεζικό σύστημα, χρηματοδοτεί την ελληνική οικονομία, θα καταλάβετε. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει η Τράπεζα της Ελλάδος. Αν πάτε στην συνοσματική πολιτική της Τράπεζας της Ελλάδος την τελευταία, θα δείτε ότι σταματάνε στο πάνω ρε τυρέ.
Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες λαμβάνουν το μερίδιο των λεόντων. Τεράστια. Επομένως, η διάχυση, διότι εδώ υπάρχει μια οικονομική σκέψη πίσω από αυτό το υπόδειγμα. Η διάχυση ότι αφόσον θα γίνουν οι πλούσιοι πλουσιότεροι, μετά θα αρχίζουν να σκορπάνε τα λεφτά τους προς τα κάτω, είναι ένα παραμύθι της Καλλιμάς. Όχι τώρα για την Ελλάδα, αλλά αποδεδειγμένο παγκοσμίως. Έτσι δεν είναι? Επομένως, σαφέστατα οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης συγκεντρώνονται σε ορισμένους, ας τους ονομάσουμε νέους ολιγάρχες, δεν πρέπει να φοβόμαστε τις λέξεις, νέους ολιγάρχες, οι οποίοι αφορούν στην ενέργεια κυρίως, αφορούν στην ψηφιακή μετάβαση, πράσινη μετάβαση και σε μια σειρά άλλες τέτοιες δραστηριότητες, οι οποίοι καρπώνονται, ας το πούμε έτσι, αυτά τις υπερχορηγήσεις, αλλά παίρνουν και τα δάνεια, προσπαθώντας να εξειδικεύσουν, να εξυγχρονίσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Δεν διαχέεται με τον τρόπο που θα θέλαμε προς τα κάτω η πόρη αυτού του Ταμείου Ανάκαμψης. Άλλωστε, αυτό είναι και το πρόβλημα των περισσότερων χωρών του Νότου, και στην Ιταλία εμφανίζεται αυτό το πρόβλημα. Άρα, γιατί παραγωγικό υπόδειγμα να μιλήσουμε. Το δεύτερο είναι η μείωση της ανεργίας που είπατε. Ναι, και, που επίσης όμως δεν μας προμηνύεται κάτι για την αύξηση της παραγωγικότητας, διότι κάνατε ένα ωραίο άρθρο στο SL Press, να τα λέμε που είναι, στο οποίο λέτε για τα νέα επαγγέλματα και, ναι, βασίζεστε σε έκθεση τραπεζών, δεν τα λέτε αυθαιρέτως, όπου και αυτές αποφεύγουν να βάλουν το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων, μιλώντας για παρεχόμενες υπηρεσίες. Αυτό όμως, λέτε εσείς, δεν είναι ασταθερό μόνιμο παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα. Ναι, κοιτάξτε, τι γίνεται, αυτό που σας είπα προηγουμένως, ενώ η πραγματικότητα, η ομή πραγματικότητα μας λέει ποιες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία 8-9 χρόνια, που είναι συγκεκριμένες εστίες, καθαρίστριες, οδηγοί αυτοκινήτων και πάει λέγοντας τώρα, μπορεί κάποιος να τα βρει, αλλά τέτοια, καμία δραστηριότητα στη βιομηχανία, ελάχιστες σε εξειδικευμένο προσωπικό, αυτό δεν δίνει τη δυνατότητα, πρώτα είναι χαμηλή σε αμοιβής, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Δεύτερον, εφόσον είναι χαμηλής αμοιβής, επειδή δεν είναι εξειδικευμένο προσωπικό, άρα δεν μπορεί να παράγει και να αυξήσει την παραγωγικότητα. Άρα συνεπώς, και είναι όλοι εντοπισμένα, όλα αυτά τα επαγγέλματα εντοπισμένα στον τουρισμό και στα συναφή επαγγέλματα. Άρα είναι σε αυτό που λέμε υπηρεσίες. Αλλά υπηρεσίες που μπορεί να φαντάζουν ότι είναι υπηρεσίες που εξάγουμε, αλλά έχω την εντύπωση ότι εάν το ψάξουμε καλά, είναι υπηρεσίες ιονή παραγόμενες στη χώρα. Δηλαδή δεν είναι υπηρεσίες οι οποίες παράγονται μόνο στη χώρα, διότι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την διεθνή κατάσταση. Αυτό λοιπόν το υπόδειγμα, το οποίο συνεχώς διωγγώνεται και αυξάνεται, θέτει στην άκρη ένα άλλο υπόδειγμα, το οποίο συμμετέχει μεταποίηση, βιομηχανία, αγροτική παραγωγή. Δηλαδή αυτό που λέμε πραγματική παραγωγή, το μικραίνει, μειώνεται. Και όσο και να λέμε στα λόγια ότι εμείς θέλουμε μια αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος, έτσι ώστε να υπάρχει μια εξισορρόπηση της βιομηχανίας, της μεταποίησης και της αγροτικής παραγωγής, δηλαδή να αυξηθούν αυτές στη συμμετοχή της προστιθέμενης αξίας, ηρίστε εμπαρόδο, κοιτάξτε το προσχέδιο. Υπάρχει ένας πίνακας στο προσχέδιο που δείχνει τα τελευταία 5 χρόνια τη συμμετοχή των κλάδων, των τομέων και των κλάδων της οικονομίας σε σχέση με την προστιθέμενη αξία. Θα δείτε ότι το εμπόριο, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ο τουρισμός και όλα αυτά αυξάνονται, ενώ οι άλλοι παραμένουν σταθερές, η συμμετοχή των άλλων τομέων. Άρα λέτε ότι... Είναι, τα ξέρουν, τα λένε, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Αυτό είναι η ουσία. Λέτε λοιπόν ότι ακόμη και τα αφηγήματα περιστροφής στον πρωτογενή τομέα κτλ. Είναι απλά ευχές και παρηγοριά στον άρρωστο. Δεν ακουμπάνε την ουσία του πώς θα γίνει αυτή η στροφή. Σωστά. Νομίζω ότι δεν το λέω απλά, είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή μόνο η πραγματικότητα πρέπει να κοιτάμε, μόνο τα στοιχεία. Τώρα όταν λέμε ότι θα πρέπει, ευχαριστώ πολύ. Ο Μανώλης με τα λόγια, και νιανόγια και κατόγια. Έτσι δεν είναι? Άρα κύριε Μελά, θα σας ρωτήσει κάποιος ευθέως, μια χώρα όπως η δική μας, δεν είναι δάκια από τις μεγάλες, με τις δυνατότητες που θα μπορούσε να έχει. Σας ακούω πολύ καλά. Λέω, μια χώρα όπως η δική μας, με τις δυνατότητες που θα μπορούσε να έχει, τελικά
τι εικόνα η οικονομία σας δίνει? Αυτή που έχει. Αυτή που έχει, δηλαδή οι υπηρεσίες, όσο κρατεί ο τουρισμός, real estate, όσο μπορούμε να ξεπουλήσουμε τα σπίτια μας, όσο έχουμε πόρους από την Ευρώπη, το Ταμείο Ανάκαμψης, θα συνεχίζουμε να κάνουμε ορισμένες επενδύσεις στις υποδομές για τα δίνουμε τα περισσότερα λεφτά στους μεγάλους επιχειρηματίες και θα προχωράμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχουν ριζικές αλλαγές στο μυαλό μου για την ελληνική οικονομία. Και άρα θα πρέπει, κύριε Σαχίνη, να το σκεφτούμε διαφορετικά. Μήπως θα πρέπει να αφήσουμε στην άκρη αυτά περί αλλαγών των παραγωγικών υποδειγμάτων και να επικεντρωθούμε και να επικεντρώσουμε την προσπάθειά μας να βελτιστοποιήσουμε αυτό που παράγουμε με καλύτερο δυνατό τρόπο. Παράγουμε τουρισμό, πολύ ωραία, μπορούμε να τον παράγουμε καλύτερα ώστε να αυξήσουμε την αξία του και να μην έχουμε παράπλευρες απώλειες στο περιβάλλον, στους ανθρώπους κτλ. Να ένα παράδειγμα. Άρα για σας η κουβέντα απομακρύνεται να κάνουμε μια στροφή σε ένα γνήσιο πολυεπίπεδο παραγωγικό. Κατά την άποψή μου, ναι. Κατά την άποψή μου, μετά από 50 χρόνια που τα παρακολουθώ, ναι, μετά τη μεταπολίτευση, έχω την εντύπωση ότι η Ελλάδα για πολιτιστικούς, ιστορικούς, καταμερισμού εργασίας, θέληση των πολιτικών ελίτ, μια σειρά παράγοντες, είναι πολύ μεταβλητό το υπόδειγμα, νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτό που σας λέω, να βελτιστοποιήσει μέσω της νέας τεχνολογίας ό,τι παράγει, ό,τι μπορεί να παράγει, να το κάνει καλύτερο, έτσι ώστε να αυξήσει την προστιθέμενη αξία. Παρ' όλα αυτά θα παραμείνει έτσι μια βαθιά εξαρτημένη χώρα, διότι οι υπηρεσίες, το ξέρετε καλύτερα από μένα, και ιδίως στα πεδία του τουρισμού, όσο καλές και να είναι, θα έχουν πάντα μια ευπάθεια του τι μπορεί να συμβεί. Βλέπεις το... Σαφέστατα, 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 σαφέστατα. Όλες οι χώρες είναι λίγο πολύ εξαρτημένες. Βλέπετε αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ευνοείται από τον τουρισμό, ενώ οι άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης, λόγω της κρίσης της, των τιμών ενέργειας κτλ., πάνε προς τα κάτω. Έτσι. Άρα όλα αυτά, δεν κάνεις μια οικονομική πολιτική, επιλέγεις ένα υπόδειγμα το οποίο θα είναι μονίμως σταθερό. Τίποτα δεν είναι τελειωμένο. Τίποτα δεν τελειώνει τελικά. Όλα είναι... Είναι μια ρευστή κατάσταση η οποία πρέπει να παλεύουμε συνέχεια. Αλλά πρέπει να παλεύουμε με τον πραγματικό εχθρό και όχι με φανταστικούς εχθρούς. Και ένα τελευταίο ερώτημα από το φίλο μου το Βασίλη. Λέει, κύριε Μελά, σε συνθήκες διεθνούς κρίσης και απρόσμενων εξελίξεων, είτε στα λεγόμενα γεωπολιτικά παιχνίδια, είτε στα λεγόμενα διατροφικά, η χώρα, έστω και για λόγους υπαρξιακούς, στον πρωτογενή τομέα δεν θα έπρεπε επί της ουσίας να στραφεί? Δηλαδή για τη διατροφή της. Μα δεν είπα ότι δεν θα έπρεπε. Παράγουμε. Αυτό που παράγουμε, να το βελτιώσουμε. Βεβαίως. 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 Αλλά το να λέμε ότι θα έπρεπε, θα έπρεπε, θα έπρεπε, με συγχωρείτε, 50 χρόνια θα έπρεπε. Τι γίνεται δηλαδή, γιατί θα γίνει αύριο και δεν έγινε 50 και 60 χρόνια? Αυτό είναι το ερώτημα που μπαίνει στο μυαλό μου με εμένα. Γιατί δεν έγινε? Ποιος θα το κάνει, ο Μελάς? Ποιος θα είναι ο νέος πολιτικός εκείνος ο οποίος θα έρθει και πει, παιδιά, σταματήστε. Πρέπει να περιμένουμε λοιπόν ένα νέο μεσσία? Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή εκεί δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι η πολιτική με ήττα ή η πολιτική με μικρογιώτα θα είναι σε θέση να κάνουν τέτοια άλματα. Δεν θα υπάρξουν τέτοιοι πολιτικοί. Και θέλω να σας ρωτήσω και κάτι που ξέρω ότι δεν φεύγει από το δικό σας κάδρο. Με αυτό θέλω να κλείσουμε δικό μου ερώτημα. Ήρθε πρόσφατα μία ακόμη μελέτη εμφατικά να διατυπώσει το πρόβλημα το δημογραφικό της χώρας και της υπογεννητικότητας. Χωριά και μικρά νησιά στην Ελλάδα δεν έχουν καταγράψει ούτε μία γέννηση εδώ και χρόνια. Αυτό δεν είναι άσχετο από την οικονομία που συζητάμε όμως. Σαφέστατα δεν είναι καθόλου άσχετο, διότι ένας από τους πρώτους παράγοντες της ανάπτυξης, λέει η οικονομική θεωρία για την ανάπτυξη, είναι ο πληθυσμός. Όταν η Ελλάδα δεν γεννάνε, οι Έλληνες δεν γεννάνε, σαφέστατα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Αυτό όμως πρέπει να δούμε σοβαρά πώς θα το λύσουμε. Λύνεται με την αύξηση της γεννητικότητας, της γονιμότητας των Ελληνίδων, η οποία θα γίνει, ας υποθέσουμε ότι τους δίνουμε τα πάντα, μετά από 20 χρόνια, μετά από 30 χρόνια. Δηλαδή ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο κάποτε πρέπει να το συζητήσουμε σοβαρά. Απαντήστε μου και σε δύο ερωτήματα φίλων, άντε θα κλείσω με αυτά. Το ένα είναι του φίλου εδώ πέρα του γραφικού, έτσι υπογράφει. Υπάρχει, λέει, περίπτωση, κύριε Μελά, μια χώρα που έχει 20 σχεδόν χρόνια την ακριβότερη ενέργεια, ενδεχομένως και στον πλανήτη, καύσιμο ρεύμα, να μην έχει οικονομικό πρόβλημα? Και ο Φώτης λέει, η Ελλάδα έφτιαχνε πλυντήρια το 80-90
και σήμερα εισάγει ακόμη και το πράσινο σαπούνι. Η γιαγιά μου είχε πλυντήριο δικό της και εγώ δεν έχω ούτε πράσινο σαπούνι. Είναι χαώδης η διαφορά. Κοιτάξτε, η Ελλάδα δεν είναι μόνο ακριβή στην ενέργεια. Είναι ακριβή στα πάντα. Από τα επιτόκια, από τα δάνεια, από τα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε, και αυτό οφείλεται καθαρά και εξάστερα από την ασκούμενη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι μόνο, καταλάβατε, η ιδιωτικοποίηση των πάντων επιφέρει αυτό το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Σε αντίθεση με αυτό το οποίο λέγεται ότι ανταγωνισμός, ποιος ανταγωνισμός, ανταγωνισμός στην ελληνική οικονομία που είναι κατεξοχήν ολιγοπωλιακός. Δεν υπάρχει. Επομένως δεν είναι μόνο η ενέργεια, είναι τα πάντα ακριβά στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, γιατί ακριβώς δεν λειτουργεί απολύτως τίποτα. Τώρα, το άλλο που μου απαντάτε, δεν είναι τόσο εύκολο να σας απαντήσω εάν μπορούμε πάλι να ξαναφτιάχνουμε πλυντήρια. Να σας πω κάτι, φτιάχναμε πλυντήρια μέχρι πρόσφατα, είχαμε εδώ την πίτσα εδώ στην, παρακάτω από μένα. Λοιπόν, είναι δύσκολο πια να παράγουμε όταν υπάρχουν χώρες που μπορούν να παράγουν πολύ πιο φθηνά. Άρα, γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να γίνει πολύ σοβαρή συζήτηση για το τι πραγματικές δυνατότητες έχει αυτό το μοντέλο το οποίο ακολουθούμε. Και μην ξεχνάτε, όταν πάμε σε ένα μοντέλο υπηρεσιών, δεν είναι ανεξάρτητο αυτό το μοντέλο υπηρεσιών από τον παραγωγικό τομέα. Δεν μπορεί να τα κάνεις και τα δύο. Πρέπει να είσαι πολύ μεγάλος μάγκας, με συγχωρείτε για την έκπληξη. Για την φράση. Δεν γίνεται, διότι το ένα έρχεται σε αντίθεση με το άλλο. Όταν παραδείγματος χάρη στα νησιά γίνονται τουριστικοί προορισμοί, γιατί όλος να πάει να καλλιεργήσει το χωράφι. Γιατί να καλλιεργήσει ζώα. Αυτά είναι απλά ερωτήματα. Είναι και θέμα υποδείγματος. Έχετε δίκιο. Πάντως πολλοί επιμένουν εδώ ότι όταν έχεις ακριβή ενέργεια, έχεις λιγότερη ενέργεια, άρα και λιγότερες παραγωγικές δράσεις. Εξού και λιγότερες γεννήσεις, μου λένε εδώ. Δεν έχω αντίρρηση, καμία αντίρρηση. Σαφέστατα ότι η ενέργεια, μακάρι να είχαμε και ενέργεια και μακάρι να είχαμε και πιο φθηνή ενέργεια. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα. Είναι θέμα κυβερνητικής πολιτικής ότι έχουμε ακριβή ενέργεια. Δεν είναι, το ξέρουμε όλοι πια. Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω. Βεβαίως μπορεί να φθηνή η ενέργεια, αλλά δεν είναι μόνο η ενέργεια ακριβή στην Ελλάδα. Τα επιτόκια δεν είναι ακριβά. Οι υπηρεσίες των γιατρών δεν είναι ακριβές. Οι υπηρεσίες των δικηγόρων δεν είναι ακριβές. Τι να σας πω τώρα. Πάτε τις υπηρεσίες. Αφήστε τα αγαθά. Κώστας Μελάς, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση για μια φορά ακόμη, διότι δεν μένει έτσι στους ψυχρούς αριθμούς και κυρίως προσπαθεί να εξηγήσει τον κόσμο με το δικό του τρόπο το τι γίνεται. Μου λέει ο Γιάννης εδώ, μία από τις καλύτερες κουβέντες που υπόθηκαν στο παρελθόν, κύριε Μελά, ήταν «Το κράτος σκοτώνει το έθνος». Το είχε πει, λέει, μάλλον ο Δραγούμης. Φοβάμαι, λέει, ότι αυτό γίνεται. Τρίβουμε στα μούτρα της κοινωνίας τις παθογένειες που έχουμε χρόνια και που δεν τις αντιμετωπίσαμε τελικώς. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, διότι στην Ελλάδα το έθνος ήταν πολύ μεγαλύτερο από το κράτος. Πολύ πιο μεγάλο, με τις παροικίες, με τους Έλληνες που είχαμε στις παροικίες στο εξωτερικό κτλ. Αυτή όμως έγινε, εδώ όμως έχουμε μια συνεχή συρρήκνωση. Χάσαμε όλες τις παροικίες, στην Αίγυπτο, στην Οδυσσό, χάσαμε τη Μικρά Ασία, συρρυκνώνεται, κοντεύουμε να χάσουμε και την Κύπρο. Συρρυκνώνεται λοιπόν το έθνος και μπαίνει μέσα στα καλούπια του κράτους. Όμως αυτό ότι το κράτος ήταν μικρότερο από το έθνος είναι μια ιδιομορφία, ιδιοτυπία της Ελλάδος, την οποία την έχουμε ξεχάσει, και αυτή πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Κώστας Μελάς, τον ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Μελά. Γεια σας, καλά. Γεια σας εγώ.